Νέες αποκαλύψεις για την ιστορία με τη δίθεν νεκρή 7χρονη που στήθηκε στον Εύρο τον περασμένο Αύγουστο βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Ο Νότης Μηταράκης κατέθεσε αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου τη στιγμή που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζητεί από τον Αλέξη Τσίπρα να βγει να ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Έβαλε make-up στο μικρό παιδί και στη συνέχεια το φωτογράφησε, αποκάλυψε αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού στον Εύρο, όπου υποτίθεται πως η 7χρονη Μαρία, παιδί μεταναστών, πέθανε αβοήθητη στα σύνορα, ύστερα από τσίπημα σκορπιού τον περασμένο Αύγουστο. Την μαρτυρία δημοσιεύει η Καθημερινή της Κυριακής, φαίνοντας στο φως άγνωστες στοιχές του δίθεν θανάτου της 7χρονης. Όπως είχε πει και ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, κάποιοι το βάφτισαν Μαρία ανήμερα της Παναγίας, γιατί ήταν 15 Αυγούστου. Ποιοι ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι ενορχίστρωσαν αυτό το περιστατικό? Ο διακινητής που αναφέρεται στα δημοσιεύματα είναι πιθανό να είναι Έλληνας. Έχω καταθέσει μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κ. Ντογιάκο. Υπάρχει ανοιχτή δικογραφία. Διερευνούνται πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή και για τις εμπλοκές ανθρώπων. Να απολογηθεί δημόσια ζητά από τον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θυμίζοντας ότι στη ΔΕΘ είχε υιοθετήσει τα ψεύτικα δημοσιεύματα. Αισθάνεται μετανιωμένος που έλεγε ψέματα στον ελληνικό λαό? Αισθάνεται ντροπή που διέσυρε διεθνώς την πατρίδα του, δίνοντας μάλιστα όπλα στους εχθρούς του για να ικανοποιήσει το προσωπικό του μένος εναντίον του Πρωθυπουργού? Αισθάνεται συντριβή που έσπευσε να υιοθετήσει και να αναπαράγει τα ψέματα όσων σκηνοθέτησαν το περιστατικό με δόλιες προθέσεις? Την ίδια στιγμή που η Τουρκία επιμένει στον παράζ επιθέσεων εναντίον της Ελλάδας, με τον Ερντογάν να απειλεί προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στις Ηνωμένες Πολιτείες μεγαλώνει ακόμη περισσότερο η αντίδραση των βουλευτών στο ενδεχόμενο πώλησης νέων F-16. Είναι βέβαιο ότι στους Τούρκους δεν θα δοθούν F-16 για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Επηρεάζει σαφώς την κατάσταση οι πολλοί γερουσιαστές υπό τον Μενέντες, οι οποίοι το αρνούνται. Επηρεάζει και η διαστάση της Τουρκίας. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία έχει θέσει βέτο αυτή τη στιγμή κατ' ουσίαν στην είσοδο Σουηδίας-Φιλανδίας. Να μην είναι ήπιος απέναντι στον Ερντογάν, ζήτησε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Τούρκος αστέρας του NBA Ενές Καντέρ, που μίλησε αποκλειστικά στον Αντένα. I remember one day I was watching the news and Erdogan said one day Greek people are going to wake up and you know Erdogan is going to invade Greece. This is unacceptable. My second message is to Greek Parliament and the Prime Minister of Greece. Please do not be soft on Erdogan. You have to take some real action because Erdogan does not understand from diplomacy. He does not care about or he does not love Greek people. And he's been harassing Greece from day one. So I just want, you know, Greek Parliament and the President and Prime Minister of Greece to be way tougher on Erdogan. Ερωτηθείς για την τελευταία φορά που επισκέφθηκε την πατρίδα του και για τη σχέση με την οικογένειά του, ο Καντέρ περιέγραψε ότι έχει 10 χρόνια να βρεθεί στην Τουρκία κοντά σε συγγενείς και φίλους του.